Ο Σίντζο Άμπε αποφάσισε να παραιτηθεί από την Πρωθυπουργία της Ιαπωνίας λόγω των προβλημάτων υγείας του, όπως μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ιαπωνίας ενημέρωσε τα όργανα του κόμματος και αναμένεται να παραμείνει στη θέση του μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου των Φιλελεύθερων και την έγκρισή του ως Πρωθυπουργού από τη Βουλή. Ήθελα να πολεμήσω την ασθένειά μου και να θεραπευτώ. Δεν ήμουν σε τέλεια κατάσταση από πλευράς υγείας και πρέπει να παίρνω πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Δεν επιτρέπεται να κάνω ούτε ένα λάθος στις αποφάσεις μου. Και οφείλω να είμαι αντάξιος της εμπιστοσύνης του λαού. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να παραιτηθώ. Από την αρχή του καλοκαιριού είχαν φουντώσει οι φήμες για τα προβλήματα υγείας του Σίντζο Άμπε, ο οποίος πρόσφατα είχε νοσηλευτεί 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο του Τόκιο, χωρίς να ανακοινωθούν οι λόγοι της νοσηλείας. Η νέα του επίσκεψη στο νοσοκομείο την περασμένη Δευτέρα ήταν πιθανόν και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον Ιάπωνα ηγέτη, ο οποίος είχε παραιτηθεί και το 2007 πάλι για λόγους υγείας. Η θητεία του εκπνέει κανονικά το Σεπτέμβριο του 2021 και μέχρι πρότινος τα στελέχη της κυβέρνησης έλεγαν πως ο Σίντζο Άμπε είχε πάθει απλά υπερκόπωση.